Για να μείνουμε αρχικώς λίγο, πολύ λίγο στα ενεργειακά, και εγώ ζητάω πάντα στα δύσκολα τη βοήθεια του Προέδρου και εκτελεστικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του εξαιρετικού κύριου Κώστα Σταμπολή, για να αποπληθωρίζουμε έτσι λίγο αυτά που ακούγονται ωραία, αλλά όταν τα βάλεις κάτω στο χαρτί, κάτι λείπει, κάτι τους λείπει. Καλημέρα κύριε Σταμπολή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Για πείτε μου σας παρακαλώ, είστε αισιόδοξος από τη Σύνοδο Κορυφής για το ενεργειακό και όλα αυτά που ακούγονται, ότι από του χρόνου ενδέχεται από κοινού να αγοράζουμε τα ενεργειακά μας αποθέματα? Κοιτάτε, δεν είμαι κοντά στην πολιτική εξουσία και απέχω από τέτοιες πολύ μεγάλες και ισχυρές συναθρήσεις. Οπότε μου είναι λίγο δύσκολο να αποδικοποιήσω το τι σοφά πράγματα πρόκειται σήμερα να συζητήσουν. Όμως η γνώση της ενεργειακής αγοράς και μάλιστα του φυσικού αερίου και πώς δουλεύει, πώς μάλλον έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια και πώς δουλεύει, πράγμα το οποίο γνωρίζουμε από άμεση εμπειρία, μας λέει ότι ένα σχέδιο για μαζική συνολική αγορά ποσοτήτων φυσικού αερίου και διανομής τους μετά στις χώρες μέλη είναι λίγο είναι μια ουτοπική τοποθέτηση, τελείως ουτοπική. Αν οι οικονομίες μας είτε κεντρικά σχεδιασμένες, εάν υπήρχε κοινή ενεργειακή στρατηγική, αν υπήρχε κοινή εξωτερική πολιτική, αν υπήρχαν κοινά επιτόκια δανεισμού, αν υπήρχε κοινός ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη, τότε να το συζητήσουμε. Τη στιγμή όμως κατά την οποία είναι διασπαρμένες οι οικονομίες, δια της βίας μπορούν να υλοποιήσουν κάποιες κοινές πολιτικές, το να έρθουν μαζί να συμφωνήσουν για κοινή αγορά πετρελαίου ή φυσικού αερίου είναι μια απλή φαντασίωση. Δηλαδή πολύ σύντομα θα ανακαλύψουν, αν όντως τεθεί αυτός ο στόχος, ότι θα πρέπει να αλλάξουν τόσα πράγματα στη διάρθρωση της αγοράς που δεν θα τους στάνουν όχι ένας μήνας ούτε 30 μήνες να το κάνουν. Ή να μην μπορέσουν να το κάνουν καθόλου. Άρα το θέμα δεν είναι αν θα μπορέσουν να αγοράσουν αέριο κεντρικά, πού θα το αποθηκεύσουν, ποιος θα αγοράσει τι, με τι τιμές. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση έτσι που είναι διαρθρωμένη σήμερα η αγορά. Το πιο απλό είναι να κάνουν μια πιο έξυπνη οικονομική πολιτική, να δώσουν κίνητρα και αντικίνητρα και να αφήσουν την αγορά να δουλέψει όπως καλύτερα ξέρει, και να δώσουν επίσης κίνητρα για επενδύσεις. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται επενδύσεις για την παραγωγή του δικού της φυσικού αερίου, βιομεθανίου, υδρογόνου. Έχει μια τεράστια βιομηχανική βάση η Ευρώπη. Είναι αλληλένδετη, έχει συνδεθεί πλήρως στο θέμα του ηλεκτρισμού, διασυνδέεται πολύ γρήγορα και στο φυσικό αέριο. Είναι μια ενοποιημένη αγορά, αλλά για να δουλέψει αυτή η ενοποιημένη αγορά εξαρτάται από τα χρηματιστήρια τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, δουλεύει, οι τιμές καθορίζονται από εκεί και από εκεί θα δοθούν τα κίνητρα και αντικίνητρα για αυτό το πράγμα. Κύριε Σταμπολή, ο Πρωθυπουργός χθες έκανε ένα βήμα παραπάνω από βήματος της Βουλής όσον αφορά το δικό μας φυσικό πλούτο. Είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Βεβαίως και εσείς και άλλοι έχετε πει ότι έχουμε καθυστερήσει 15 χρόνια, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ακριβώς. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Σήμερα είναι στις Βρυξέλλες. Γιατί δεν το θέτει? Αυτό είναι απορία πολλών ακροατών. Καταρχάς δεν χρειάζεται να πάρει έγκριση τις Βρυξέλλες για να προχωρήσει. Άλλο είναι το ερώτημα των ακροατών. Γιατί δεν πάει να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Παιδιά, για απεξάρτηση δεν συζητάτε? Ελάτε εδώ, βάλτε πλάτη. Υπάρχει φυσικός πλούτος να καλύψει και τμήμα της αναγκαίας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε να πάμε γρήγορα. Γιατί δεν το κάνουμε? Ας σας πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η κατάλληλη γνώση. Δεύτερον, δεν υπάρχει η πίστη σε αυτό το οποίο μόλις είπατε και περιγράψετε, το οποίο συμμερίζομαι και εγώ. Για να μπορείς να το πεις και μάλιστα σε ένα τέτοιο επίπεδο, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι αυτός είναι ο δρόμος. Δεν πιστεύουν σε αυτό το θέμα ακόμα. Ο Πρωθυπουργός
πιστεύω υπό την πίεση της παρούσας κατάστασης πιέστηκε να κάνει μια στροφή 180 μοίρες και να θέσει πάλι στην ατζέντα τους υδρογονάνθρακες που είχε απομακρυνθεί όλο αυτό τον καιρό και να το θέσει ως προτεραιότητα. Και καλά έκανε. Όμως από εκεί, από αυτό το σημείο μέχρι όταν βγήκε πει στην Ευρώπη, κοιτάτε να δείτε, εμείς έχουμε λάτε, δεν είναι τόσο εύκολο να τους πείσει τη στιγμή που υπήρχε μια τόσο αρνητική γραμμή όλα αυτά τα χρόνια. Ρωτάει πάρα πολύ κόσμος. Ο φόρος στα υπερκέρδη που ακούγεται και στην Ελλάδα και σε χώρες, στα υπερκέρδη των εταιριών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, πώς ακούγεται στα αυτιά του κυρίου Σταμπολή? Και είναι εύκολο να συμβεί αυτό με ατάκες του τύπου να αποφανθούν πρώτα οι ορκωτοί λογιστές τους? Κοιτάτε, αυτό είναι μια διαδικασία χρονοβόρος. Νομίζω είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο Πρωθυπουργός και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έχει και τη συνένεση της αντιπολίτευσης. Ναι, αλλά κύριε Σταμπολή, τώρα θα γίνω εγώ πιεστικός σε εσάς. Ναι, το μήνυμα να το περάσει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ως παρατηρητές σε μια ενεργειακή κρίση και φτώχεια του λαού. Το κράτος δεν πρέπει να παρεμβεί. Κέρια. Ακριβώς. Αυτό που λέμε, καταρχάς εγώ είμαι, εντάξει, είναι μια άλλη παράμετρος αυτή, ότι αντί να προσπαθεί κάθε τόσο να βγάλει επιδόματα για να μειώσει την αύξηση των τιμών του ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αυτό που έπρεπε να κάνει είναι να κάνει ένα πολύ πιο αυστηρό έλεγχο στις αγορές και μάλιστα στις λιανικές αγορές, όχι μόνο τους ενέργειες αλλά και των διαφόρων στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης και τα λοιπά, που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αντί να υπάρχει μια επίβλεψη αυστηρή της αγοράς σε γορονομική βάση, πάμε να μιλήσουμε για τα υπερκέρδη και πώς θα προλογίσουμε τις εταιρείες. Αν θέλει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ασφαλώς μπορούν να επιβάλλουν, να βάλουν να τους τιμωρήσουν κατά κάποιο τρόπο για τα υπερκέρδη. Όμως θα έχει ένα αντίθετο αποτέλεσμα, ότι οι εταιρείες θα τα πληρώσουν εμέν, εφόσον είναι απόφαση κρατική, όμως θα περιορίσουν από εδώ και μπρος τις επενδύσεις τους. Είναι ξεκάθαρο. Σαφές αυτό που λέτε. Επόμενο... Άρα θα θέλει προσοχή πώς αντιμετωπίζεις την αγορά. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να φωνάξουν όλες τις εταιρείες γύρω από ένα τραπέζι, να πούνε, ακούστε να δείτε, για τους λόγους που οι τιμές έχουν πάει πολύ ψηλά στη χοντροπορική, εσείς βγαίνετε με υπερκέρδη. Λοιπόν, ας έρθουμε σε μια συνεννόηση πως ένα μέρος από αυτά τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες και από το 2023 να ισχύσει άλλο καθεστώς. Οι εταιρείες θέλουν να ξέρουν σε ποιο καθεστώς λειτουργούν. Αν ξαφνικά εσύ τους φέρεις ένα πρόσθετο κόστος, αλλά διοργανώνει την όλη τους λειτουργία. Αν τους πεις όμως ότι από εδώ και μπρος θα σου βάλω φορολογία με αυτές τις προϋποθέσεις και κάτω από αυτούς τους όρους, θα το δεχθούν. Γιατί θα ξέρουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή η αγορά να καταλαμβάνεται εξ απείνης. Επόμενο προτελευταίο ερώτημα. Χθες ο Ρώσος πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, ανακοίνωσε ότι στην επόμενη εβδομάδα ζήτησε από την κεντρική του τράπεζα να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα όπου η ρωσική αγορά θα δέχεται για να δώσει το φυσικό της αέριο το αντίτιμο σε ρούβλι. Ναι. Γίνεται αυτό με τα υπάρχοντα συμβόλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν γνωρίζω την ακριβή δομή και το τι λένε στα ψηλά γράμματα. Υποπτεύομαι όμως ότι μπορεί να επικαλεστεί τους λόγους force majeure, δηλαδή ανωτέρας βίας, και να πει ότι οι επόμενες πληρωμές θα γίνονται σε ρούβλια. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι εταιρείες θα πρέπει να πηγαίνουν στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας να αγοράζουν ρούβλια, αλλά να καταθέτουν συντάλλαγμα. Να αγοράζουν ρούβλια, να διατηρούν λογαριασμούς σε ρούβλια για να πληρώνουν την Gazprom. Πολύ ωραία. Αυτό μεν έχει το εξής όφελος για τη Ρωσία. Πρώτον, έχει άμεση ροή ξένου συναλλάγματος, όχι μέσω της Gazprom, δηλαδή αποφεύγονται ένας μήνας σχεδόν, έχει άμεση ροή ξένου συναλλάγματος. Δεύτερον, ανεβάζει το ρούβλι σαν ένα νόμισμα, το οποίο είναι πολύ υποβιβασμένο
στα διεθνή νομίσματα. Μόνο χθες που ανέβηκε από την αναγγελία και μόνο ακριβώς, καταλαβαίνει. Αλλά έχει έναν κίνδυνο μεγάλο για την Ρωσία αυτό. Και το ξέρουν ότι καθώς υπάρχει υποτίμηση του ρουβλίου, ωφελημένες θα βγαίνουν εταιρείες που πληρώνουν σε ρούβλια. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ένα πυροτέχνημα του Πούτιν. Δεν ξέρω αν το συζήτησε παρκώς με την Κεντρική Τράπεζα, αλλά μπορεί άμεσα να βγει ωφελημένος μέσα εις ροή, ας πούμε, ξένου συναλλάγματος, αλλά ουσιαστικά παίζει λίγο στα ζάρια, διότι δεν ξέρει πού θα είναι η ισοτιμία. Αν ξαφνικά δηλαδή διπλασιαστεί η αξία, ας πούμε, μειωθεί η αξία δύο φορές του ρουβλίου έναντι του δολαρίου ή του ευρώ, ποιος θα βγει ωφελημένος? Θα βγαίνουν οι ξένες εταιρείες, θα πληρώνουν σε ρούβλια. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, όμως σε επίπεδο εντυπώσεων τώρα είναι μια τρίπλα. Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Όλες οι εταιρείες λένε μπράβο Πούτιν, εσένα θέλουμε, δώσ' μας κι άλλα. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, με αυτό κλείνω κύριε Σταμπολή, το ξέρετε, είναι το μόνιμο ερώτημα. Άρα δεν επανεκτιμάτε τη βασική σας σκέψη ότι έχουμε βάθος χρόνου σε αυτή την ενεργειακή κρίση? Σαφέστατα υπάρχει βάθος χρόνου, ξετυλίγεται τώρα. Εδώ βλέπετε ένας αγωγός μόνο σταμάτησε. Ο αγωγός που παίρνει το αέριο από το Τενγκίζ, το κοίτασμα Τενγκίζ στο Καζακστάν και περνάει μέσω της Ρωσίας και πάει στο Νοβοροσίσκ. Αυτή από χτες ο αγωγός αυτός έχει σταματήσει να λειτουργεί, λέγοντας ότι έχει τμήματα της διαδρομής του αγωγού έχουν πληγεί από καταιγίδες. Και εκτός Ρωσίας, στο Καζακστάν. Αλλά λέει η Ρωσία, που διαχειρίζεται τον αγωγό, ότι δεν θα λειτουργεί τώρα για ένα μήνα. Αμέσως ανέβηκαν οι τιμές 20 δολάρια. Μάλιστα. Αύριο δεν θα είναι αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα μεγάλη στις αγορές. Θα συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα. Εμείς οφείλουμε να προβάλλουμε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι η Ελλάδα σε συνάρτηση με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο έχουμε αποθέματα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, αποθέματα αερίου. Άρα θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθεί η χώρα μας και η Κύπρος να παράγουν αυτό το αέριο και να το εξάγουν στην Ευρώπη που το χρειάζεται άμεσα. Μια τελευταία παρέμβαση του φίλου μας του Μανώλη. Λέει, κύριε Σταμπολή, ανεξάρτητα αν είναι ρομαντικό και θεροβάμονες να πιστεύουν ότι θα κάνουν μια κοινή αγορά, ας υποθέσουμε ότι το καταφέρναν. Ναι. Παρότι εσείς εξηγήσατε και τους τεχνικούς λόγους. Αυτό που δεν μας λένε είναι με τι τιμή θα παίρναν, για παράδειγμα, LNG, την ίδια τιμή? Όχι, σαφέστατα όταν βγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, βάσει του τρέχοντος σχεδιασμού που προβλέπει το λεγόμενο Repower μέχρι το τέλος του 2022, συν 50 BCM να αυξήσει τις εισαγωγές της η Ευρώπη σε LNG, ήδη οι τιμές LNG έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Μάλιστα. Άρα αν βγει και αρχίσει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική και να ζητάει LNG από όλα τα μέρη του κόσμου, οι τιμές θα αρχίσουν να αυξάνονται. Άρα οι τιμές δεν θα είναι ίδιες. Θα ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη τον εξαιρετικό κύριο Σταμπολή. Θα τα ξαναπούμε εγώ μαζί. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.